Οι αναφορέ ότι ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Τετάρτη μία μερική στρατιωτική κινητοποίηση στη Ρωσία δεν αποτελούν έκπληξη. Η Ρωσία προσπαθεί να πολεμήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία φθηνά, προστατεύοντα του πολίτε τη από οποιασδήποτε πραγματικέ συνέπειε, αλλά η Ουκρανική αντίσταση συντρίβει τι ρωσικέ μονάδε που στάλθηκαν στην εισβολή. Η Μόσχα φέρεται να έχει εξετάσει τώρα ευρύτερη κινητοποίηση για την πολεμική προσπάθεια. Αυτό έρχεται καθώ η Ρωσία μιλάει για δημοψηφίσματα για περιοχέ που έχει κατακτήσει, γράφει ο Ισραηλινό αναλυτή Σιτ Βράτσμαν για την Jerusalem Post. Αυτό σημαίνει ότι η Μόσχα θέλει να σταθεροποιήσει τα κέρδη και να αντλήσει μερικού νέου πόρου σε μια επιχείρηση. Η Μόσχα πάντα αποκαλούσε αυτή την επιχείρηση ειδική, μη θέλοντα να την κάνει να φαίνεται σαν ένα τεράστιο πόλεμο, αλλά η Ουκρανία έδωσε στη Ρωσία έναν πραγματικό πόλεμο επειδή το Κίεβο δεν έπεσε όπω πίστευε η Μόσχα και ανταυτού Είχε ω αποτέλεσμα μια σκληρή σύγκρουση. Μια πρόσφατη σειρά αντιπιθέσεων τη Ουκρανία άλλαξε το ρυθμό και βάλε τη Ρωσία εκτό ισορροπία. Η επιθυμία τη Μόσχα να πολεμήσει τον πόλεμο φθηνά καταδεικνύεται από την απροθυμία τη να δεσμεύσει τι περισσότερε από τι ενόπλε δυνάμει τη χωρί να χρησιμοποιήσει πολύ την αεροπορία τη, και αντί να στέλνει μισθοφόρου, μαχητέ από περιφερειακέ περιοχέ όπω η Τσετσενία και ακόμη να στρατολογεί για να πολεμήσουν. Ο Πούτιν θέλει να δημιουργήσει μια πολυ πολυπολική παγκόσμια τάξη και να μειώσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό εάν δεν μπορεί να κερδίσει πολέμους και η Ρωσία χάνει στην Ουκρανία. Δεν είναι σαφές εάν η επιστράτευση μπορεί να σημαίνει νέες επιθέσεις από τη Μόσχα ή απλώς έναν τρόπο για να εδραιώσει τα κέρδη που έχει ήδη κάνει. Όμως... Όπω όλε οι αυτοκρατορίε, η Ρωσία προτιμά να είναι στι φθηνέ στρατηγικέ και μένει στην τακτική διέρη και βασίλευε. Δεν ήθελε να δεσμεύσει εκατοντάδε χιλιάδε στρατιώτε. Ο Πούτιν προσπάθησε να μεταρρυθμίσει τι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσία τι τελευταίε δύο δεκαετίε, δημιουργώντα αυτό που βλέπει ω νέο πρότυπο στρατού. Αλλά αυτό ο στρατό δεν είχε καλή απόδοση στην Ουκρανία. Η επιστράτευση θα μπορούσε να είναι μέρο τη στρατηγική για το τέλο του παιχνιδίου για τη Μόσχα. Να κινητοποιήσει και να εδραιώσει όσα κερδί έχουν απομείνει και μετά να προσποιηθεί ότι κέρδισε τον πόλεμο με κάποιο είδο ειρήνη με μεσολάβηση, πιθανώ μια ειρήνη που μεσολάβησε η Τουρκία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.